Πάμε τώρα στο άλλο σκέλος, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία. Μεταξύ Μπλίνκεν και Φιντάν, οι δύο υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, συναντήθηκαν για πρώτη φορά χθες στο Λονδίνο. Τυπικά. Πώς ήταν το κλίμα γενικώς? Κοιτάξτε, καλό το κλίμα. Όταν ο Μπλίνκεν λέει ότι και η Τουρκία είναι μια σημαντική σύμμαχος και ο Φιντάν βεβαίως λέει ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά συνεργαζόμαστε και πρέπει να συνεργαστούμε κτλ. Ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Μπλίνκεν πίεσε αρκετά την Τουρκία ότι τον Ιούλιο πρέπει το ζήτημα της Σουηδίας, της ένταξης, να έχει κλείσει. Μάλιστα. Η τουρκική πλευρά όμως επιμένει και λέει, ναι, αλλά δεν έχουμε τίποτα. Βέβαια, επίσημα δεν σύνδεονται τα θέματα, αλλά ανεπίσημα λέει η Τουρκία ότι δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με τα F-16, δηλαδή τι θα γίνει με το Κογκρέσο, κάτι ξεκάθαρο πρέπει να υπάρχει. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από την Άγκυρα είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει πάλι αναβολή στο ζήτημα της Σουηδίας, δηλαδή να μην ικανοποιηθεί το αίτημα των Αμερικανών. Τα πράγματα εκεί θα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο για τις σχέσεις των δύο πλευρών, κυρίως το ζήτημα των F-16. Επίσης όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που, ας πούμε, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, δηλαδή οι κυρώσεις που δεν εφαρμόζει, όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι και αυτά τα συζήτησαν. Α, τα θέσαν. Και τα θέτουν. Όπως και το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, δηλαδή η υποστήριξη που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους Κούρδους της Βόρειας Συρίας, που η Τουρκία εκεί φοβάται τη δημιουργία ενός κράτους. Δηλαδή η Τουρκία λέει ότι στηρίζεται τους τρομοκράτες εκεί. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα των F-16, το σημαντικότερο ζήτημα που ενδιαφέρει την Τουρκία και το ζήτημα της Σουηδίας είναι αυτό που και σχέση με τη Ρωσία ενδιαφέρει πάρα πολύ την Τουρκία. Τώρα ο Φιντάν θα επιστρέψει, θα τα πει αυτά στον Τούρκο Πρόεδρο. Όμως ο Τούρκος Πρόεδρος έχει και μια συνάντηση που έρχεται, λένε ότι έρχεται, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πολύ πιθανόν ο Πούτιν θα έρθει στην Τουρκία, λένε. Α, και νομίζω εκεί θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Διότι ο Πούτιν είναι ένας βασικούς χρηματοδότες της τουρκικής οικονομίας. Ο Πούτιν είναι από τους βασικούς συνεργάτες του Τουρκού Προέδρου, δηλαδή στην πυρηνική ενέργεια, στην αμυντική, στην άμυνα. Πριν τη σύνοδο, λες ότι θα έρθει ο Πούτιν, Μανώλη? Γιατί αυτό είναι και από μόνο του ένα μέσο πίεσης, ένα μήνυμα. Κοιτάξτε, πρέπει να, η Τουρκία θα προσπαθήσει να βρει μια ισορροπία. Ακριβώς. Δεν μπορεί ούτε να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε τη Ρωσία. Δηλαδή, δεν είναι η παλιά Τουρκία. Αν είμαστε πριν 10 χρόνια, ξέραμε ότι η Τουρκία θα πήγαινε με το ΝΑΤΟ. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν ο Πούτιν σε περίπου 6 μήνες θα λειτουργήσει ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου και το 10% της ενέργειας θα παράγεται από τη Ρωσία. Είναι ρωσικός πυρηνικός σταθμός. Όταν η αεράμινα της Τουρκίας σήμερα εξαρτάται από τον Πούτιν με σωστές 400, νομίζω καταλαβαίνετε. Όταν οι μεγιστάνες της Ρωσίας έχουν πάει τα λεφτά τους στην Τουρκία, οι κυρώσεις δεν εφαρμόζονται. Πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Το αέριο με πολύ καλύτερη τιμή κτλ. Άρα, όμως από την άλλη, υπάρχει οικονομία που η Τουρκία χρειάζεται τη στήριξη της Δύσης και την βαθμολογία των διεθνών οίκων και των Αμερικανικών. Και τα λεφτά, Μανώλη, για του σεισμούς. Τα λεφτά ποιος θα τα δώσει αυτά? Εκεί πρέπει να νοικοδομηθεί μισή Τουρκία, που λέει ο λόγος. Ποιος θα τα πληρώσει? Πρώτα νομίζω ο Τούρκος πολίτης και μετά όλοι οι άλλοι. Από εκεί πέρα, εγώ θεωρώ ότι μέχρι τον Ιούλιο θα συνεχιστούν σκληρά παζάρια. Δύσκολο να βγει αποτέλεσμα τον Ιούλιο με τα σημερινά δεδομένα. Θα δούμε και πώς θα πάει η συνάντηση και με τον Πούτιν και θα επανέλθει η Τουρκία τότε. Όμως οι πιέσεις των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρες. Τώρα, εγώ λέω, άμα θέλετε να δούμε και το τι λένε οι αναλυτές, γιατί μάλιστα, το Κογκρέσο, δηλαδή ο Μενέντες, εκείνη το πρόβλημα, θα παίξει πολύ σημαντικό. Εκείνη το πρόβλημα. Πώς θα πιστεί γιατί το Κογκρέσο? Ο Μπλίνκεν λέει στο Φιντάν, εντάξει, εγώ μπορώ. Δηλαδή, εμείς λέμε ναι. Αλλά έχουμε το Κογκρέσο. Και ο Φιντάν ενδεχομένως να λέει και εμείς θέλουμε την ένταξη της Σουηδίας, αλλά δεν. Να δούμε και πώς θα τα εφαρμόσουν τους νόμους. Άρα χρειάζεται χρόνος. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο στο Κογκρέσο και ο άλλος λέει χρειάζεται χρόνο για να δω και την εφαρμογή. Άρα μάλιστα, να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. F-16 konusu her ne kadar NATO sürecinden bağımsız konuşulsa da öyle mi değil mi, tabii ki biraz da takip edenlerin takdirine kalmış bir şey. Bununla ilgili bir ilerleme beklenmeli mi? Blinken Fidan görüşmesinde ne şekilde gündeme gelmiştir? Ya da o temaslar savunma ile ilgili konulara nasıl etkiler yapacak, ağırlık taşırlar? F-16'ları verilebilmesine İsveç'in bizim kabul etmemizde karar verebilirler ama bu konuda kongrenin ikra olması gerekiyor. Kongrede de çok değişik lobiler var.
İşte Ermeni lobisi var, bu lobisi var, silah lobisi var, lobiler var, lobiler var. Yani İsrail'le bir yakınlaşma olduğu söyleniyor. O da gözüküyor. Yeni Dışişleri Bakanı. Μάλιστα. Για πάμε τώρα, Μανώλη, στους αναλυτές για τα F-16. Θα σας πω για τους αναλυτές. Αν μπορούμε να δείξουμε πάλι τη συνάντηση, για ένα πλάνο μόνο θα ήθελα, το ξέχασα, δεν θέλω τις δηλώσεις, αλλά τη συνάντηση Φιντάν με τον Μπλίνκεν. Εκεί δίπλα στον Μπλίνκεν είναι ο Πάγιατ. Παγιατόπουλος. Ο Τζέφρι Πάγιατ, όπου ήταν πρέσβης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν πραγματικά από τους ανθρώπους που δεν συμπάτησαν ιδιαίτερα οι Τούρκοι στο παρελθόν. Μάλιστα τον χαρακτήριζαν, έλεγαν ότι μάλλον υποστηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα. Ναι. Πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι και όταν συνομιλούσαν μαζί τους τον αποκαλούσαν Παγιατόπουλο, τον έλεγαν. Ναι, και τώρα ο Πάγιατ ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Δεν πρέπει έτσι να είναι τα πράγματα. Δηλαδή άλλαξε θέση. Μανώλη, προσέξτε, όλοι μπήκε καθόλου η Μεσόγειος στη συνάντηση. Μπήκε καθόλου, κοιτάξτε, έστω και περιγραφικά η ένταση στην περιοχή. Από όσο μου έχουν πει, δεν μου είπαν, δηλαδή δεν μου έχουν πει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα, αν έχει υποθεί όχι, φαντάζομαι ότι οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες από την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στην Τουρκία και Μεσογείο και ενδεχομένως να ζητάνε αυτό το πράγμα. Όμως τουλάχιστον εμένα δεν μου έχουν πει κάτι τέτοιο, ότι τέθηκε ένα ζήτημα. Δεν ξέρω τι λέει η αμερικανική πλευρά, θα το μάθουμε εντός της ημέρας. Αλλά πώς άλλαξαν, δηλαδή, όλοι οι ρόλους. Δηλαδή, ο Φιντάν ήταν διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, είναι υπουργός εξωτερικών. Ο Πάγιατ ήταν πρέσβης, τον κατηγορούσαν ως Παγιατόπουλο. Τώρα είναι εκεί ως υπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τα θέματα της ενέργειας. Καταλαβαίνετε, είναι ζητήματα πώς τα οποία. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, πάμε όμως στο ζήτημα των F-16 που λέγαμε, γιατί σε αυτή τη συνάντηση αυτό συζητήθηκε έντονα. Κοιτάξτε. Είναι κρίσιμη χρονιά το 2023 για την Τουρκία, διότι και στις τουρκικές ιστοσελίδες υπάρχουν αναφορές για το όριο ζωής των F-16 της Τουρκίας, κυρίως των Block 30. Η Τουρκία θέλει να ξεχρονίσει οπωσδήποτε 79 F-16 και να πάρει άλλα 40 F-16 Block 70. Μάλιστα. Διάβαζα στον ελληνικό τύπο ότι τώρα η Ελλάδα, δηλαδή τον Ιούλιο, σε λίγες μέρες, δηλαδή 21 Ιουνίου έχουμε, 22 έχουμε σήμερα, μην πέντε πρώτη ναι, όλα. 22. Ναι. 22. Σε λίγες μέρες η Ελλάδα θα διαθέτει 12 μπλοκ 70 F-16. Μάλιστα. Και 15 ραφά, δηλαδή 27 μαχητικά τέταρτης γενιάς που η Τουρκία δεν διαθέτει. Αυτό λένε οι Τούρκοι φυσικά. Αυτό λέει και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς. Συγγνώμη, δεν μας δώσατε F-35. Δεν παίρνουμε και τα F-16 μπλοκ 70. Οι Έλληνες ήδη εξυγχρονίζουν. Πήραν και τα Ραφάλ. Δηλαδή, και το έχουν εκφράσει και το παράπονο. Δηλαδή, ο Τούρκος πρόεδρος τι σου λέει, θα πω στο Μητσοτάκη, μην εξοπλίζεστε. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, η ανάλυση των Τούρκων είναι πόσο εξελιγμένα είναι τα μπλοκ 70. Η διαφορά που κάνουν τεχνολογικά, δηλαδή δεν εντοπίζονται όταν εντοπίζουν κάποια ίχνη. Εντοπίζουν πολύ αναλυτικά, μπορούν και συνεργάζονται με άλλα μαχητικά και δίνουν στο στίγμα τους. Είναι πολύ εξελιγμένο, όπως και το όριο ζωής τους αυξάνεται κατά 4.000 ώρες. Δηλαδή, ένα μαχητικό σήμερα που έχει φτάσει στο όριο ζωής του μπορεί με κάποιες αλλαγές να επεκτεθεί. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Ναι. Αυτό κάνει η Ελλάδα εδώ και καιρό. Δηλαδή, προσέξτε, 12ο μαχητικό φτάνει, 15 ραφάλ. Το 2024 σκεφτείτε περίπου 40 μαχητικά τέταρτης γενιάς και η Τουρκία διαθέτει. Γι' αυτό το λόγο τι λέει η Τουρκία, ή τώρα θα μου τα δώσετε αυτά τα μαχητικά τα kit, ή πρέπει να πάω σε άλλες αγορές. Είπαν, ξεκάθαρα. Θα σας πούν σε άλλες αγορές, δύσκολο και αυτό θέλει χρόνο, αλλά νομίζω αν δεν γίνει κάτι με εντός του 2023 πιέζει, θα πάνε αφόρητα. Στην κρίση, αλλιώς δεν θέλουν να βλέπουν αυτή την αλλαγή ισορροπίας, γιατί τουλάχιστον όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια διαφοροποίηση της ισορροπίας. Δηλαδή, όταν βλέπουν 12 F-16, μπλοκ 70, που θα δείτε τις διαφορές, πώς κάνουν τη διαφορά αυτά μαχητικά, να βρίσκονται στα χέρια μιας άλλης συμμαχικής χώρας, γειτονικής χώρας. Βέβαια. Και μαζί με τα Ραφάλ δεν είναι μια καλή εξέλιξη και νομίζω πρόβλημα. Και αυτό το λόγο και πιέζουν. Για να δούμε τους αναλυτές. Μπλοκ 70ς διαλέναν φάρκη σου, εφένιμ. Ακτιβ τάκιπ ραδαρ bir radar sistemi var. Hı hı. Bunlar F-22 ve F-35'lerde kullanılıyor. Diğer uçaklarda kullanılmıyor. Hı hı. İlk defa
F-16 blok 70'lerde kullanıldı. Bu şey, uçak pilot havada harekat yaparken ya da havada ilerlerken çevresindeki kendisine düşman unsurları 1 metrekare doğrulukla çok uzak mesafelerden tanıyabiliyor. Tanıyabiliyor. Kendisi tanıyor. F-35'ten mi bahsediyoruz? F-16. F-16, blok 70'leri. Blok 70'te. F-35'lerde de aynı sistem var. Ama 50'de ve öncekilerde yok. Var ama bu kadar etkili değil. Öyle söyleyelim. Yani bu çok daha geniş bir alanda, çok daha geniş bir frekans bandında yapıyor. İkincisi, şöyle bir özelliği var bunların. Bir pod sistemi var. Radar frekansı yaymadan sadece ısıya duyarlı olarak hedefi tespit edebiliyor. Radar sinyali yaymadığı için de görünmüyor. Çok yani, çok önemli bir çok özellik. F-16 blok 70 talep ettik. Paramız karşılığında. Bunlar ben 79 tane de, aslında 80 deniyor da, 79 tane de kendi uçaklarımızı F-70 seviyesine çıkaracak parça talep ettik. Yani dolayısıyla biz yeni bir uçağa para vermeden mevcut uçaklarımızı F-70 seviyesine çıkaracağız. Άνθρωπος τα είπε αναλυτικά, παιδιά. Και συγκεκριμένα τι ζητάμε. Σου λέει ζητάμε 1, 2, 3. Συγκεκριμένα. Γιατί δεν τα έχουμε. Για να αλλάξουμε κατηγορία. Και εξήγησε με λεπτομέρεια, Μανώλη μου, τα πλεονεκτήματα. Όπως το είπες πριν, ποιες είναι οι διαφορές. Είναι πολύ σημαντικές οι διαφορές. Και το βασικό των όλων είναι ότι οι απέναντί μας παιδιά διαθέτουν αεροσκάφη που εμείς δεν έχουμε και αεροσκάφη τα οποία γίνονται αόρατα. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Προσέξτε. Στη συγκεκριμένη ανάλυση δεν είπα αυτό. Λέει για το συγκεκριμένο μαχητικό τις ιδιότητες του. Απλά εγώ σας έδωσα μια είδηση ότι το 12 μαχητικά τον Ιούλιο θα βρίσκονται στα χέρια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας με αυτές τις ιδιότητες που ανέφερε ο αναλυτής, με τη διαφορά που κάνουν σε σχέση με τα άλλα F-16, συν 15 μαχητικά, γαλλικά μαχητικά Ραφάλ, που σύμφωνα με τον υπουργό, με τον πρώην υπουργό άμυνας της Ελλάδος, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που είπε ότι είναι άσωστο μανίκι, κυρίως με τα οπλικά σου συστήματα. Άρα γι' αυτό και το λόγο και είδαμε τη συνάντηση Φιντάν με τον Μπλίνκεν να πιέζει η Τουρκία τα F-16, γιατί αυτή τη διαφορά κάνουν. Είναι και ένα όπλο στα χέρια της Τουρκίας, σαν ανατοϊκή χώρα σου λέει πρέπει να έχω ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, αλλιώς έχω παλιά μαχητικά παλιάς τεχνολογίας με όριο ζωής που έχουν φτάσει στο όριο ζωής τους, άρα και να επέκτητο όριο ζωής και να μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει αυτά τα μαχητικά και να μην έχω εγώ. Και ένας ακόμη παράγοντας. Η Ελλάδα ενώ θα διαθέτει 40 το 2024 τέτοια μαχητικά και το 2026 θα έχει φτάσει σε ένα όριο περίπου των 140 μαχητικών, 120 μαχητικών τέταρτης γενιάς, το 2027 με 28 πολύ πιθανό θα παραλαμβάνει τα F-35 τα οποία η Τουρκία έχει αποκλειστεί. Άρα νομίζω γι' αυτό το λόγο και η Τουρκία είναι εκνευρισμένη με τις ΗΠΑ στο ζήτημα αυτό. Βέβαια και οι ΗΠΑ δεν βάζει στη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Με το Ρώσο συνεργάζεσαι κτλ. Υπάρχει μια σύσταση που συνεχίζεται για αρκετό καιρό μέχρι να βρεθεί η ισορροπία. Και όλα τα υπόλοιπα, μην τα ξεχνάμε. Η Τουρκία. Και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που δεν υπάρχουν πια, αλλά υπήρχαν μέχρι πρόσφατα. Και το Αιγαίο, δηλαδή για αυτόν τον λόγο στο Κογκρέσο υπάρχουν οι αντιρρήσεις. Γιατί και στην Τουρκία είδαν, και στις ΗΠΑ είδαν, υπήρχε και η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη που εξηγούσε τους λόγους που τότε η Τουρκία δεν έπρεπε να λάβει τα F-16 όπως υποστήριξε ο ίδιος στο Κογκρέσο. Υπήρχαν οι απειλές από τη πλευρά της Τουρκίας ότι μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά στα νησιά. Υπάρχει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών σε περίπτωση παραμονής των στρατιωτικών δυνάμεων, όπως είχε δηλώσει. Ο σημερινός διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, πρώην πρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, είχε ζητήσει να φύγει και η αστυνομία από τα ελληνικά νησιά. Οι απόψεις της Τουρκίας ήταν αυτές. Θα δούμε τώρα στο ΝΑΤΟ τι θα συζητήσουν. Εγώ νομίζω εδώ είναι το θέμα, αν θα είναι μια νέα εποχή ή όχι. Τι θα συζητήσουν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με τον Ερντογάν. Εκεί είναι το κλειδί. Ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν, ας κοιτάξουμε το μέλλον. Αν τεθούν ξανά τα ζητήματα, υπάρχει ζήτημα. Αν όμως πάνε σε μια νέα αρχή, θα το δούμε στην πορεία.